Καλησπέρα σας. Οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν σήμερα την ομιλία με θέμα «Ο Πλωτίνος και η πολεμική του εναντίον των γνωστικών». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον διδάκτορα Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο που μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει για τον Πλωτίνο και για την Ενεάντα Δευτέρα. Τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά που με τιμά με τη φιλία του. Τον Κωνσταντίνο έχουμε μια συνεργασία εδώ και περίπου ένα χρόνο στην κοινή μας εκπομπή, στο Περιπλάτωνος Διαλεγόμενη. Έχουμε κάνει μια αντίστοιχη εκπομπή για τον Πλωτίνο εκεί. Και σήμερα ο Κωνσταντίνος θα μας μιλήσει εκτενέστερα για αυτή την Ενεάδα. Οι εκδόσεις Κάκτος είναι στο περίπτερο 170-172. Η σειρά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας χαρακτηρίζεται ως καινοτόμα, αποτελεί παγκόσμια καινοτομία λόγω του πλήθους των εκδόσεων και της ποιότητάς τους. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη σημερινή ομιλία, αλλά και για τις εκδόσεις μας, σας περιμένουμε μετά στο περίπτερό μας. Κωνσταντίνε, και πάλι σε ευχαριστώ. Αρχίζουμε. Ευχαριστώ τον Κάκτο. Ευχαριστώ την Ελευθερία, η οποία με τιμά με τη φιλία της και με τη συνεργασία της. Το τελευταίο έτος θα μας έχετε δει, θα μας έχετε παρακολουθήσει από την σειρά των εκπομπών Περιπλάτωνος Διαλεγόμενη. Ευχαριστώ βεβαίως και όλους εσάς, οι οποίοι με τιμήσατε με την παρουσία σας, μας τιμήσατε με την παρουσία σας και είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για τον Πλωτίνο, για ένα θέμα θα έλεγα ότι και τόσο πιασάρικο, ακολουθώντας στην ιδιόμορφη γλωσσική, το ιδιόμορφο γλωσσικό μόρφωμα που μιλάμε στην καθημερινότητά μας. Παίρνω αμέσως στο θέμα, θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, να μην υπερβώ δηλαδή τη μισή ώρα. Είμαστε... Ωραία. Λοιπόν, ο Πλωτίνος, για τον οποίο θα μιλήσουμε, θεωρείται ο ιδρυτής της νεοπλατωνικής αιρέσεως. Όταν λέμε αίρεση, στην αρχή ελληνική εννοούμε σχολή. Αιρέσεις είναι οι σχολές και αιρεσιάρχες είναι οι ιδρυτές των σχολών. Ο Πλάτων δηλαδή είναι ο αιρεσιάρχης της Ακαδημίας. Ο Αριστοτέλης του Περιπάτου, ο Ζήνων ο Κιτιεύς της Στοάς. Ο Επίκουρος και ούτω καθεξής. Τα λέω αυτά διότι οι όροι έχουν διαφορετική εννοιολογική σημασία. Οι όροι όπως χρησιμοποιούμε σήμερα. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλε η χρήση τους κατά την περίοδο των τελευταίων 17 αιώνων. Ο Πλωτίνος λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 204 στην Ηλικόπολη της Αιγύπτου και πέθανε το 270 στη Ρώμη, είναι ο ιδρυτής μίας νέας σχολής. Όχι και τόσο νέας όμως, γι' αυτό και λέγεται νεοπλατωνική σχολή. Μαθητής του υπήρξε ο Πορφύριος, ο οποίος συνέγραψε τον περίφημο «Περί του Πλωτίνου βίων» από αυτό το έργο του Πορφυρίου, το οποίο πάντοτε προτίθεται των Ενεάδων, πληροφορούμαστε για τον βίο του Πλωτίνου και για τα έργα του, γιατί ο πλήρη τίτλος του έργου είναι «Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού». Μαθητής του Πορφυρίου ο Ιάμβλυχος, ο επωνομαζόμενος Θείος και ούτω καθεξής. Η σχολή αυτή, η οποία υπάρχει και δρά στην Αίγυπτο από τον 3ο αιώνα, σταματά με την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες το 641 μετά Χριστόν. Τελευταίοι δάσκαλοι, ο Σκυπιόδοτος, ο Λυπιόδωρος, ο Αμμόνιος ο νεότερος και ο Ιωρεκλής, ο οποίος συνέγραψε τα περίφημα χρυσά έπι. Οδηγίες ηθικής
για την καθημερινότητά μας. Χρησιμοποίησατε τον όρο νεοπλατωνισμό, ο οποίος ως όρος αποτελεί νεολογισμό και τον χρησιμοποιούμε τον όρο νεολογισμός διότι οι φιλόσοφοι αυτοί θεωρούν εαυτούς πλατωνικούς. Εμείς τους λέμε νεοπλατωνικούς. Και τους λέμε νεοπλατωνικούς διότι η σχολή αυτή, η αίρεση όπως είπαμε προηγουμένως, αναπτύχθηκε στις Αλεξανδρινές και Ρωμαϊκές κοσμοπόλεις της Ιστέρας Αρχαιότητος και έχει ως βασικές αρχές εξής. Πρώτον, ο κόσμος είναι αίτιος. Υπάρχει και στον πλατωνισμό της πρώτης ακαδημίας. Ότι το παν συλλαμβάνεται τριαδικός. Τριαδικός με ωμέγα, υπερθωμένη, το χρησιμοποιούν σαν επίδημα. Υπάρχει δηλαδή η τριαδική σύλληψη του παντός ή τρία επίπεδα της θείας πραγματικότητας. Το εν, ο νους και η ψυχή. Αυτό είναι μια συμβολή του Πλοτίνου. Υπάρχουν αυτοί οι όροι, υπάρχουν στον Πλάτωνα. Το εν ως αγαθόν, συνήθως αναφέρει αγαθόν, αλλά σε μια περίοδο, κατά τη λεγόμενη αριθμολογική περίοδο της Ακαδημίας, το αγαθόν το αναφέρει και ως εν, κυρίως στον διάλογο Παρμενίδης. Βεβαίως ο νους και η ψυχή. Είναι τρία επίπεδα της θείας πραγματικότητας, επακριβώς του νοητού κόσμου. Και εδώ πέρα βεβαίως ακολουθούμε μία σύμβαση, γιατί ως νοητό κόσμο λογικά θα έπρεπε να θεωρούμε το κόσμο του νου. Όπως λέει ο Γουάλης, σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το Πλατωνισμός, το οποίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχέτυπο. Και είναι μία ανάλυση για το... Και μάλιστα είδα, με μεγάλη μου χαρά, ότι είναι δίπλα στο περίπτερό μας, στο περίπτερο των εκδόσεων Κάκτος. Εντάξει. Αυτό είναι το κείμενο, θα πάμε για εδώ. Αυτό το κείμενο θα είναι κριτική. Λοιπόν, η σημαντική συμβολή του νεοπλατωνισμού, γιατί όταν ορίζουμε κάτι, βρίσκουμε το προσεχές γένος, συμφώνως με τον Αριστοτέλη των αναλυτικών υστέρων, ένας ορισμός πρέπει να, για να είναι ορθός, πρέπει καταρχάς να είναι σύντομος. Δηλαδή με δύο λόγια θα πρέπει να σας πω τι σημαίνει ο πλατωνισμός. Δεύτερον, πρέπει να έχει να συμπεριλαμβάνει το προσεχές γένος και την ιδιοποιή διαφορά. Προσεχές γένος βεβαίως όταν λέμε στον πλατωνισμό μπορούμε να πούμε ότι είναι η πλατωνική φιλοσοφία της περίοδου αυτής. Η ιδιοποιή διαφορά είναι η εξής, πολύ σημαντική. Καταρχάς αυτά που είπαμε, αλλά η κύρια ειδοποιούς διαφορά είναι ότι ο Πλάτων ερμηνεύεται δια των λογικών πραγματιών του Αριστοτέλου. Αυτή είναι η διαφορά, διότι ο Αριστοτέλης ζει στην Ακαδημία, συγγράφει στην Ακαδημία και τα σημαντικότερα έργα του είναι σημειώσεις στην καθημερινότητα της Ακαδημίας. Και μάλιστα, στο πρώτο βιβλίο το μετά τα φυσικά, ομιλεί σε πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή ομιλεί ως μέλος της Ακαδημίας. Εμείς νομίζαμε και κλπ. Μία άλλη ειδοποιώς διαφορά του νεοπλατωνισμού είναι ότι επιζητεί, κατά την γνώμη μου, από θέση άμυνας, μία στενότερη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκείας. Οι σχολές στην περίοδο εκείνη βρίσκονται σε άμυνα. Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι πονεύονται, εκτελούνται και δολοφονούνται. Ο Σόπατρος είναι ο πρώτος φιλόσοφος, ο οποίος εκτελείται από τον Κωνσταντίνο, τον πρώτο αυτοκράτορα της Νέας Ρώμης, με την κατηγορία του έδεσε τους ανέμους. Ο Ιουλιανός δολοφονείται έξω από τη Σφόντα. Η Ιπατία δολοφονείται κατά το λίγο του Πατριάρχου Κυρίλλου. Οι τελευταίοι φιλόσοφοι εξορίζονται στην αυλή του Χοσρόη. Επομένως έχουμε μία αμυντική στάση
η οποία υποχρεώνει τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους να συνδεθούν με αυτό που λέμε αρχαία ελληνική, την λέγεται σήμερα για να συνόμαστε, ελληνική τη λεγό με την ελληνική θρησκεία. Και βεβαίως και κάτι τελευταίο, που και αυτό έχει να κάνει με την ιδιωτική διαφορά που είπαμε ότι αναζητούμε, είναι η μυστική ερμηνεία των μαθηματικών. Ότι υπάρχουν κείμενα του Νικολίνου Γκυγκρασινού, του Ιαμβλίχου, τα θελογούμενα της αριθμητικής, τα οποία αναδεικνύουν μία μυστική ερμηνεία την οποία έχουν τα μαθηματικά. Και όταν λέμε μαθηματικά εννοούμε τις τέσσερις, το μετέπειτα λεγόμενο quadrivium, δηλαδή την αριθμητική, τη γεωμετρία, την μουσική και την αστρονομία. Αυτές είναι οι τέσσερις επιστήμες οι οποίες συγκροτούν τη βασική επιστήμη των μαθηματικών. Ο Πλοτίνος διδάχτηκε, εμαθήτευσε μάλλον στον Αμμόνιο Σακά. Υπάρχει ένα υπέροχο ποίημα του Καβάφη από την σχολή του περιονίμου φιλοσόφου. Όπου περιονίμος φιλόσοφος, ο Αμμόνιος ο Σακάς. Ζει στην Αλεξάνδρεια, διδάσκει στην Αλεξάνδρεια και όταν τον αντίκρισε ο Πλοτίνος και τον άκουσε για πρώτη φορά, εφώναξε «Τούτον εζήτουν», δηλαδή αυτόν αναζητούσε. Ο νεοπλατωνισμός ως ελεύθερη σχολή που είναι και αναπτύσσεται σε, ακόμη στις αρχές τουλάχιστον σε ένα ελεύθερο περιβάλλον, σχετικά θα λέγα, έχει τάσεις, συνιστώσεις. Μας θυμίζει ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος Ολυμπιόδωρος, ο οποίος εμαθήτευσε στην σχολή των Αθηνών υπό τον Πρόκλο. Υπομνηματίζοντας τον πλατωνικό Φέδωνα, επιχειρεί μια διάκριση η οποία έχει τη σημασία της. Η μεν την φιλοσοφία προτιμώσει ως Πορφύριος και Πλοτίνος. Η δε την ιερατική ως Ιάμβλικος και Συριανός και Πρόκλος και οι ιερατικοί πάτες. Επομένως έχουμε δύο συνιστώσεις. Βλέπουμε ότι πρώιμη περίοδο του νεοπλατωνισμού οι φιλόσοφοι είναι εμένουν στο φιλοσοφικό επίπεδο, στο αμυγός φιλοσοφικό επίπεδο, ενώ στην δεύτερα, στην τελευταία περίοδο, η φιλοσοφία εκθρησκευτικοποιείται. Επίσης, στις επιστολές του Ιουλιανού, απευθυνόμενος στον διδάσκαλο του Πρίσκο, προσπαθεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες του Θεοδόρου του Ασυναίου, ο οποίος διδάσκει και διδάσκει στην Αθήνα, Πλοτίνο κυρίως, εναντίον του Ιαμβλίχου. Και του λέει, του γράφει ο Ιαννός, «Ηκετεύωσε, μη διαθρηλίτωσαν οι Θεοδόροι, ότι άρα φιλότιμος, ο θείος αληθός και μετά Πυθαγόραν και Πλάτωνα, τρίτος Ιάμβλιχος». Θέλω να πει ότι όταν λέμε φιλότιμος, εννοεί ότι είναι φίλος των τιμών, επιδιώκει τις τιμές. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο βίο του Πλοτίνου. Είπαμε γεννήθηκε το 204 στην Λυκόπολη της Αιγύπτου. Είναι αυτό που λέει, θα λέγαμε σήμερα Αιγυπτιώτης. Έλλην εξ Αιγύπτου. Και όπως είπαμε θεωρείται ο ιδρυτής της νεοπλατωνικής αιρέσεως. Ο βίος του ήταν ασκητικός. Όπως γράφει ο Πορφύριος, ο του Πλοτίνου βίων, συνήνουν και αυτό άμα και της άλλης και την γεφροσιαχόν προσοχήν που καν ποτέ εθάλασσε ή μόνον εν της ύπνης. Όν αναπέκρουε η τη στροφής ολιγότης, που δεν γαράρτου πολλάκης ανήφαλου και προσωνούν αυτού διαρκής επιστροφή, ότι δεν ασχολιόταν με τα γήινα, με την ύλη, αλλά με το νου. Και επειδή έτρωγε λίγο, απέφυγε ακόμη το ψωμί, δεν μπορούσε να κινηθεί. Ήταν δηλαδή συνεχώς ενεκρικός. Ποιος ήταν ο σκοπός του Πλοτίνου, ποιον θεωρούσε απότατο στόχο της φιλοσοφίας του, να ενωθεί με το εν. Σκοπός είναι το ενωθήνε και πελάσε και πλησιάσει, να πλησιάσει δηλαδή, το επιπάσει Θεό. Έτσι και δε τετράκης που, ότε αυτό συνήμει. Του σκοπού τούτου, ενεργεία, αρήτο και ουδυνάμει. Μας λέει λοιπόν ο Πορφύριος,
ότι κατάφερε 4 φορές να προσεγγίσει το ένι, το πρώτο Θεό. Το επιπάσχει Θεό, όπως λέει ο Πορφύριος. Και μάλιστα μας λέει ότι όσο ζούσε μαζί του στη Ρώμη, ο Πορφύριος πρέπει να πήγε στη Ρώμη γύρω στο 263, παρετήθησε 4 φορές την ένωση αυτή. Ο Πλωτίνος συνέγραψε ένα έργο, τις περίφημες Ενεάδες. Έχουμε μαζί μας τη Δευτέρα, η οποία θα μας αποσχολήσει. Τι είναι οι Ενεάδες? Είναι 54 πραγματείες. 6 Ενεάδες, 6 βιβλία δηλαδή, των 9 πραγματιών. Στο οποίο, όπως είπαμε, επειδή μάλλον αναζητώντας την ειδοποιώ διαφορά, είπαμε ότι ο νεοπλατωνισμός δεν είναι μία αμοιβώς πλατωνική φιλοσοφία, αλλά είναι μία φιλοσοφία η οποία αποτελεί μία σύνθεση με οδηγό βεβαίως πάντως τον Πλάτωνα και τον κλασικό πλατωνισμό, τον πλατωνισμό της Ακαδημίας, της Αθίας Ακαδημίας. Έχει μαζί, μάλλον δέχεται, αποδέχεται και χρησιμοποιεί και κάποια άλλα διδάγματα των άλλων σχολών. Εμέμεικτε γράφει ο Προφύριος των Πελοποννήσιων Ιππίων, εν τη συγκράμαση και τα στοϊκά λανθάνοντα δόγματα και τα περιπατητικά. Και συνεχίζει, γι' αυτό έχει τη σημασία του, καταπεμπίκνονται δε και η μετά τα φυσικά το Αριστοτέλους πραγματεία. Δηλαδή ότι ο Πλωτίνος γράφει, συγγράφει τις Ενεάδες, αλλά μέσα Ενεάδες, εκτός από τον Πλάτωνα, έχει παρουσιάσει συμπυκνωμένη σε μια νέα σύνθεση Ακαδημίας και Περιπάτου και την σπουδαιότερη μετά το όργανο του σπουδαιότερου μετά το όργανο έργο του Αριστοτέλους, που είναι τα μετά τα φυσικά. Υπενθυμίζω ότι τα μετά τα φυσικά έχουν έρθει στο φως δύο αιώνες πριν, το πρώτο αιώνα στη Ρώμη, και αυτό βεβαίως απετέλεσε επανάσταση για την φιλοσοφία όταν ανακαλύφθηκε αυτή η πραγματεία του Αριστοτέλους. Στην πρώτη Ενεάδα λοιπόν πραγματεύονται θέματα ηθικής, μας λέει ο Πορφύριος, τα συνθηκοτέρας υποθέσεις, περί του καλού λόγου χάρη, όπου καλούν το ωραίο, αφού λέμε σήμερα ωραίο, από το κάλος, περί ευδαιμονίας κλπ. Στην Δευτέρα και στην Τρίτη θέματα φυσικής, των φυσικών συναγωγήν έχουσα τα περί κόσμου και τα το κόσμο ανήκοντα. Και εδώ είναι το μυστικό, γιατί σε αυτή την πραγματεία επιτίθεται τους γνωστικούς. Διότι οι γνωστικοί, θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, διαστρέφουν την άποψη του Πλάτωνα για τον κόσμο. Θα τα πούμε. Στην Τρίτη Ενεάδα υπάρχει μια πολύ ωραία πραγματεία περί έρωτος, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια του συμποσίου και ουσιαστικά απαντά στα σημεία τα οποία αφήνει αναπάντητα το συμπόσιο. Είναι και ορισμό. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Στην αρχή, στην άδεια. Αλλά δεν την έχουμε διασκεφτούμε. Στην Τετάρτη Ενεάδα τα περί ψυχής γράμματα. Δηλαδή αναφέρεται στα θέματα της ψυχής, περί ψυχής απορειών, περί της καθόδης στα σώματα, περί αθανασίας ψυχής. Στην Πέμπτη τα σπερι νου, ό,τι αφορά στο νου. Και στην Έκτη τα περί του όντος, τα αγαθού ή του ενός. Να πούμε ότι οι πραγματείες, 54 πραγματείες, έχουν συγγραφεί και ταξινομηθεί από τον Πορφύριο. Ο Πλωτίνος δεν έγραψε τίποτε. Ενώ σε εμάς έφτασαν μέσω του Μαρσίλιους Φιτσίνους. Φιτσίνο και ο κώδικας λέγεται Μέλικους Α. Ο Φιτσίνο είναι ένας Ιταλός φιλόσοφος, ιδρυτής του αναγεννησιακού νεοπλατωνισμού της Φλωρεντίας ή φλωρεντινιανού νεοπλατωνισμού, ο οποίος αναπτύχθηκε στη Φλωρεντία το
το δεύτερο ήμιση του 15ου αιώνα. Και να πούμε εδώ, να το σημειώσουμε, ότι ο αναγεννησιακός νεοπλατωνισμός, μάλλον η Ακαδημία των Αναγεννησιακών, ιδρύεται το 1459 στην Φλωρίδα. Το 1459 είναι μια σημαντική χρονιά, έχει τη σημασία της, διότι την ίδια χρονιά ο Γενάδιος καίει τους νόμους του Πλήθωνος, προσπαθώντας να πουλήσει εκδούλευση στον Μάμεθ, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους Έλληνες και τον Πλήθωνα, ορίστε, και με και τα έργα του. Σημειωτέων ότι ο Πλήθων ήταν αυτός ο οποίος ενέπνευσε τους Φλωριδιανούς το 1439, όταν στη Φλωριδία ανέγνωσε την πραγματεία του, περί αιών Αριστοτέλης προς Πλάτων να διαφέρεται. Συμμετείχε στην αποστολή των Βυζαντινών, στις συζητήσεις με τους δυτικούς για την ένωση των εκκλησιών και τα προβλήματα, τα δογματικά τέλος πάντων που υπήρχαν, το σύμβολο της πίστεως και άλλα, και βρήκε την ευκαιρία να αναγνώσει την πραγματεία του αυτή, η οποία ήταν σημαντική, διότι έστρεψε όλη τη Δύση από τον Αριστοτέλη στον Πλάτωνα. Και ουσιαστικά η σχολαστική αστυνομική, δηλαδή της περίοδου αυτής, διασκορπίζονται και στο τέλος θα περιοριστούν στην Πάντοβα, όπου θα συνεχιστεί το αριστοτελική σχολή. Και τα κυριαρχείς ο πλατωνισμός, όχι μόνο στη φιλοσοφία, κυρίως στην τέχνη. Θα δούμε ότι όλα τα δημιουργήματα της περίοδου αυτής είναι καθαρά πλατωνικά. Οι φόρμες είναι πλατωνικές. Τι θεωρεί η φιλοσοφία ο Πλωτίνος? Ότι είναι η τιμιωτάτη 6 των ενιμήν περιτών. Περιτών, δηλαδή είναι μια αναζήτηση του όντως. Και βεβαίως αγωνίζεται να μην καταστεί η φιλοσοφία μυστική θρησκεία. Γίνεται αγώνας γι' αυτό. Και ο Πλωτίνος πρωτοστατεί. Θεωρεί αυτόν και τη διδασκαλία του, όπως αυτό υποτυπαίνεται στην περί των τριών αρχικών υποστάσεων, μια πραγματεία είναι αυτή, της Πέμπτης Ενάδος, εξηγητή των πλατωνικών απόψεων. Τους λόγους, οι ούσδε, μη καινούς μη δεν είναι, αλλά πάλε μεν γυρίστε, μη αναπεπταμένος. Έχουν υποθεί πάλι αυτά. Τους δεν είναι λόγους, εξηγητάς εκείνων γεγονένε, μαρτυρίες τους θεσμαμένους, τας δόξας, ταύτας, παλαιάς είναι, εις αυτού του Πλάτωνος γράμμας είναι. Δηλαδή όλα αυτά που σας λέω, κατ' ουσίαν είναι η διδασκαλία του Πλάτωνα, την οποία εγώ σας την εξηγώ. Σας την κάνω πιο σύγχρονη, σας την αναφέρω πάλι και τη συζητάμε. Από την Πέμπτη Ενεάδα η πρώτη πραγματική. Είπαμε ότι στόχος του Πλωτίνου, σκοπό της ζωής του, αποτελούσε η άνοδος ψυχής και η μυστική ένωση με τον Θεό. Τέλος αυτό και σκοπός είναι το ενωθήνε και πελάσε το επιβάσει Θεό. Ένας ο Πρωτήριος. Πώς το επιτυχάνει αυτό? Δια της εκστάσεως. Προσοχή στον όρο, διότι μετασχηματίστηκε και δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Όταν λέμε έκσταση, γράφει ο Νικόλαος Χρόνης στους μεθυσμαδισμούς φιλοσοφίας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο είχα την τύχη να έχω καθηγητή. Είναι η κατάσταση στην οποία περιέργεται ο άνθρωπος στη θέα του Θεού και την ένωση της ψυχής με Αυτόν. Ακριβώς μεταφράζει τον Πλωτίνο. Αυτό είναι η έκσταση. Ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί δύο όρους, έκστασης και άπλωσης. Είναι σημαίνω αυτό ακριβώς. Να θεαθεί ψυχή το Θεό. Να ενωθεί με αυτόν. Θα λέγαμε ότι είναι μία εκ νέου μεταφορά της ομοιώσεως Θεό, την οποία αναφέρει και χρησιμοποιεί ο Πλάτων στο Δέντητο, στο 176π.
η ομοίωση αποτελεί, θα έλεγα, προοπομπό της εκστάσεως. Ο Πλωτίνος, και λόγω αυτού διαφοροποιείται από τους ανοπαιδίτες, μας θεωρεί την έκσταση μια διαδικασία η οποία πηγάζει ένδοθεν και προκαλεί την κορύφωση της διαδικασίας, ενώ δεν προϋποθέτει τη συντριβή της ψυχής, εν αντιθέσει με αυτό που οι Ανατολίτες ονομάζουν έκσταση. Για να καταλάβουμε τι θα ήθελα να πω οι γνωστικοί, το κήρυγμά τους, το γνωστικό κήρυγμα, θα πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια της θεωρίας, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πλωτίνος. Υπάρχει και ειδική πραγματεία γι' αυτό, η θεωρία, και θα έλεγα ότι αποτελεί το οντολογικό υπόβαθρο θεωρία για μία επαναδιατύπωση της θεωρίας των ιδεών, την οποία δεν την πολιτισμοποιείται, την θεωρεί δεδομένη. Υπάρχουν δύο πραγματείες που αναφέρει τις ιδέες. Η μία είναι περί του ή και των καθέκαστα της είναι ιδέε, της πέφτης ενάδος, μια πολύ συντομινανική πραγματεία. Είναι πιο περιστατωμένη της ιδέας ενάδας, περί του νου και των ιδεών και το όντως. Αλλά αυτό που πρέπει να καρτήσουμε γι' αυτό, ασχολούμενοι με τη θεωρία των ιδεών, θεωρεί την θεωρία δεδομένη, γιατί έχει αναπτυχθεί αρκούντος από τον Πλάτωνα του διαλόγου στην Μεσαία του Θεού. Στην 8η πραγματεία της Τρίτης Ενεάδος, πάμε στην Τρίτη Ενεάδα, ασχολείται με τα φυσικά θέματα, περί φύσεως και θεωρίας και του ενός που γράφεται, λέει το εξής: «Τα πάντα θεωρίας εθίεστε και εις τέλος που το βλέπει». Κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω μόνο εγώ βεβαίως, αυτή η φράση εγκαινιάζει την αντιπαράθεση εναντίον των γνωστικών. Και βεβαίως αποτελεί μία εκ νέου διατύπωση του τέλους, της αναζητήσεως του τέλους, όπου τέλος σκοπός. Υπενθυμίζω ότι ο Αριστοτέλης, παρουσιάζοντας τον μέγα μαθηματικό της Ακαδημίας των Έδρων των Παιχνίδιων, στα Ηθικά Νικομάκια, μας λέει ότι ο έδοξος την ειδονήν τα αγαθών ο ΕΤ είναι για το πάνθωραν εφιέμενα αυτής. Αυτό είναι ότι ο Πλουτίνος εδώ μας θυμίζει, και ότι ουσιαστικά αλλάζουν οι όροι και τα πρόσωπα. Αντί του ευδόξου έχουμε τον έχουμε τον Πλωτίνο βεβαίως, ο οποίος μας λέει ότι ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι το θεωρήν. Ότι πρέπει να εστιαζόμαστε στο θεωρήν. Και θυμίζουμε αρχαίες διατυπώσεις, οι οποίες πυροδότησαν διαμάχες στην Ακαδημία. Υπάρχει ένα κείμενο, ένα διάλογος Πλάτωνος, της τέρας περίοδου ο Φίλιππος, στον οποίο ο Πλάτων στέκεται στο θέμα της ειδονής. Γιατί υπάρχουν οι ακραίοι ειδονιστές και οι ακραίοι αντιειδονικοί, τους οποίους ειδονικά τους ονομάζει κομψούς. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι ο Εύδοξος θεωρεί ότι τα όντα του φυσικού κόσμου εννοούμε, δεν είναι και τόσο όντα, για να είμαστε το πραγματικό, ναι, θεωρούν ότι πρέπει να οστρέφονται προς την ειδονή, δηλαδή προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο. Ποιοι ήταν οι γνωστικοί? Για αυτό που συμβαίνει τώρα... Αποφύγουν τον πόνο όσοι είναι σε κουκούρια. Ότι, ότι όλοι οι άνθρωποι, mm-hmm. θεωρεί ο Εύδοξος, αλλά και οι φίλοι του, η πράξια θα λέγαμε για να μιλήσω στους πολιτικούς όρους της Ακαδημίας, ήταν ισχυρή ομάδα της Ακαδημίας, θεωρούσαν ότι πρέπει ο στόχος της ζωής να είναι η ειδονή, όχι όμως η αποφυγή του πόνου. Όχι όπου, απόλαυση. Όπου η ειδονή αποφυγή πόνου. Λοιπόν, να πούμε ότι για τους γνωστικούς, το γνωστικό κήρυγμα
έγινε γνωστό το 19ο αιώνα περισσότερο, αν και ποτέ ουδέποτε οι γνωστικοί έπαψαν να υπάρχουν. Τους βρίσκουμε την περίοδο του Βυζαντίου ως Παυλικιανούς και Βογομήλους. Πήγε και μία, τα κάναμε Νίκο τότε στην ιστορία της Δευτέρας Γυμνασίου, το 1978-79, για να θυμηθούμε και την περίοδο των Λεωνίδιων. Και υπάρχουν την περίοδο του Μεσαίωνα ως καθαρή. Ένα πολύ ωραίο έργο του Καζαντζάκη, ο Φτωχούλης του Θεού, αναφέρει την δευτερή των γνωστικών. Ο Καζαντζάκης έχει επηρεαστεί από τους καθαρούς. Δεν ακουπάμε γυναίκα, δεν τρώμε ούτε καν ψωμί το οποίο το φτιάχνει η γυναίκα, το ζυμώνει η γυναίκα. Υπάρχουν δύο ακραίες τάσεις του γνωστικού, η μία είναι εντελώς αντιειδονική και άλλη είναι ειδονιστές και εδώ. Υπάρχουν οι λεγόμενοι Νικολαίτες, οι οποίοι είναι φίλοι των Ιδωνών από τον Επίσκοπο Νικόλαο, και υπάρχουν οι ακραίοι γνωστικοί, οι καθαροί λεγόμενοι, όπως είπαμε, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει ούτε καν να παράγει το είδος, το ανθρώπινο. Τα χειρόγραφα των γνωστικών τα βρήκαμε στο Νάκη Χαματή, στην έρημο, στην Άνω Αίγυπτο. Και θα λέγαμε ότι οι βασικές αρχές διδασκαλίας τους είναι πρώτον ο λεγόμενος οντολογικός διεισμός. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκεία στον κόσμο αγαθού πατρός και κακού δημιουργού. Αυτό δεν υπάρχει στην ελληνική φιλοσοφία, διότι στην ελληνική φιλοσοφία ο Θεός κόσμος είναι αγαθός. Το θείον είναι αγαθόν. Αυτό το βασικό κατηγόρημα του Θείου, ότι είναι αγαθόν. Και το κακό υπάρχει μόνο στον κόσμο, το δικό μας, κυρίως ανθρώπινες πράξεις. Δεν υπάρχει κακό στον Θεό κόσμο. Εδώ βλέπουμε ότι οι γνωστικοί εισάγουν αυτή την καινοτομία. Ότι υπάρχει διεισμός στο οντολογικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί έναν χρόνο. Υπάρχει δηλαδή η χρονική στιγμή τα μηδέν στο μηδέν. Και αυτό είναι σύμβατο με την ελληνική φιλοσοφία. Και υπάρχει και μια τρίτη για την κατάσταση της πίστεως των αποκεκαλυμμένων θρησκειών, ενώ είναι η αποκεκαλυμμένη θρησκεία γνωστική κατά κάποιο τρόπο. Δεν δέχονται την πίστη όπως όλοι, όπως οι άλλες θρησκείες, δηλαδή ο Εβραϊσμός και ο Χριστιανισμός, αλλά τη γνώση, την οποία τη χρησιμοποιούν ως όρο, εξού και γνωστική, λόγω της διπλής σημασίας που έχει το ρήμα η γνώση. Αφενός γνωρίζω, αφετέρου συμμετέχω στο γυμνασκόμενο. Οι μεγαλύτερες μορφές των γνωστικών δεν αποτελούν μια σχολή. Ο καθένας έχει μια δικιά του διδασκαλία, ήταν ελεύθερη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ήταν στο πνεύμα του αρχαιολινικού. Ήταν ο Σίμωνο Μάγος, είναι ο πρώτος γνωστικός, ο οποίος συναντάται στην Κοινή Διαθήκη. Με κάποιο τρόπο τον φώνευσε ο Απόστολος Πέτρος, όχι με τα χέρια του, με το Άγιο Πνεύμα βοήθησε. Εξού και όρος Συμμονία που συναντάται στο κανονικό δίκαιο. Και άλλες μορφές ήταν ο Βασιλίδης, ο Βαλεντίνος, ο Μαρκίων. Και κινήματα όπως η Σιφιανή, από το ΣΥΦ, με ΙΤΑ, που μάλλον εναντίον αυτών και εναντίον των οπαδών του Βαλεντίνου απευθύνεται ο Πλωτίνος, γράφει ο Πλωτίνος. Και το λέω αυτό και διότι όταν γράφει ο Πλωτίνος, οι γνωστικοί βρίσκονται σε κρίση. Ο Πλωτίνος γράφει εξ ονόματος του Πλάτωνος. Επακριβώς περασπίζεται τον Τίμεο, τον περιφύσεως, φυσικό διάλογο, γνωστό, και είναι εξαιρεταίο, έχουν στοχηθεί πάρα πολύ με τον Τίμεο και βεβαίως τον δημιουργό του Τιμαίου. Δηλαδή ο όρος δημιουργός είναι ένας όρος ο οποίος προσφέρεται για... έχει πολλές νικήσεις, και θα έλεγα ότι έχει δημιουργήσει και μεταξύ μας προβλήματα. Διότι για να αναλύσουμε έναν όρο, για να τον κατανοήσουμε μάλλον, θα πρέπει να δούμε τι χρήση έχει στην αρχαία εποχή. Τι είναι δημιουργός στην Αθήνα, είναι ο γιατρός, ο γυμναστής, ο αγαλματοποιός, ο δίπλης δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος δηλαδή προσλαμβάνει μία έτοιμη ύλη, το χαρκό, ο αγαλματοποιός, που δημιουργεί την Αθηνά του Πυρός και την κάνει άγαλμα. Αυτό το υπέροχο δημιουργήμα το οποίο βλέπω στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πυρός, όπως τα λέγει ο Ερυθρέλης, είναι ενεργεία.
και να χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς όρους. Υπενθυμίζω ότι ο Πλάτων λέει για τον δημιουργό: αγαθός ειν, αγαθό δε ουδής, περί ουδενός, ουδέποτε, εγκύκνεται φθόνος. Βλέπουμε δηλαδή εδώ μια καταρχάς αντιπαράθεση προς τους δημιουργούς, ότι ο Πλάτων θεωρεί έναν αγαθό δημιουργό. Να αντιθέσουμε τους δημιουργούς που θεωρούν ότι ο δημιουργός του κόσμου είναι κακός. Και συμπληρώνει ο Πλωτίνος για τους δημιουργούς στην Ενέα Δαπή, για να υπάρξει και έναν νου παρεξηγητική εταιρεία, αλλά ακόμη και τα πολιτικά παιδιά τα οποία πρέπει να δείξουμε. Σημειώνει λοιπόν ότι όλος γάρτα μεν αυτής παρά του Πλάτωνος ήγυπτε. Στα δε, όσα καινοτομούζιν, είναι αηδίαν φιλοσοφίαν τότε, στάφτα έξω της αληθείας έβριτε. Τι μας λέει, εδώ αυτό που είχε πει ο Κέλσος, ότι ό,τι αξιόλογο λένε, το βρήκαν στον Πλάτωνα. Όλα τα δικά τους, αυτά που είναι δικά τους, βρίσκονται έξω της αληθείας. Είναι παραμύθια, είναι ψεύτικα, λέγαμε. Και περνώντας αμέσως γνωστικές καινοτομίες, τις οποίες αναπτύσσει ο Πλωτίνος, την πραγματεία αυτή, γενέσεις και φθοράς, εισάγοντες παντελής και με μεμφόμενοι το δεδοπατή και την προσωσώμα κοινωνία του ψυχικαιτιόμενη και τον διοικούντα το δεδοπάνου ψέγοντες και στ' αυτόν άγοντες των δημιουργών του ψυχή και τα αυτά πατηθώτες άπερ τη θερμέρη. Και μετά απολύτω στην ελληνική αμέσως, μου άρεσε να διαβάζω το κοινό για αυτό επιμένω, ότι εισάγουν γενέσεις και φθορές μέμφονται των δημιουργών του παντός και την κοινωνία μεταξύ ψυχής και σώματος και αποδίδουν στον δημιουργό πάθη καθώς και στη ψυχή και σε αυτήν και στις ατομικές ψυχές. Αυτό λοιπόν που παρατηρίζει ο γνωστικός και είναι ένα πρόβλημα, θα αναφερθούμε μετά σε αυτό, είναι ότι εκακοποίησαν όρους. Σας αναφέρω, καλώς μου κυβέρνηση. Ήρθα από τη δουλειά Ρουθίας. Λοιπόν, υπάρχουν όροι στην πλατωνική φιλοσοφία, περισσότερο στο προστάσιο του Πλωτίνου, αλλά και στην καθημερινότητα την ακριβική, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους γνωστικούς και κακοποιούνται. Λόγου χάρη η τόλμα, τόλμη και το κακό. Οι γνωστικοί, επειδή βρίσκονται στην μετώριο μεταξύ της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της εκκλησίας, παίρνουν και από τους δύο και τους μετασχηματίζουν με βάση το δικό τους θεωρητικό, με βάση τις δικές τους θεωρητικές αρχές. Η τόλμα και το κακούνα και το κακόν και μάλλον η χρήση των όρων αυτών αποτελούν εργαλεία για τον Πλωτίνο, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους με βάση τις δικές του αρχές, χάρη την τόλμα, την τόλμη, τη χρησιμοποιεί με κάποια βεβαίως ασάφεια, γιατί ο Πλωτίνος δεν γράφει, δεν είναι όπως είναι οι φιλόσοφοι που γνωρίσαμε της κλασικής περίοδου, τυπική και με μια οργάνωση στη γραφή τους. Ο Πλωτίνος ουσιαστικά αναπτύσσει θέματα, αυτά που γράφει ο Προφύριος είναι αποσπάσματα ή εισηγήσεις του, μάλλον εισηγήσεις του από τη διαλέξη που δίνει στη Ρώμη, στην οποία ζει μετά το 243. Και διδάσκει στη Ρώμη και ιδρύσει μια καλύτερη σχολή. Και μάλιστα έχει χορηγό και ακροατές τον αυτοκράτορα Γαλλίνο και την σύζυγό του Σαλονίνα. Επομένως, αυτή η ασάφεια την οποία χρησιμοποιεί τους όρους ο Πλωτίνος, αναφερόμενος στον νου λόγου χάρη, λέει ότι απέστη πως του ενός τολμήσας, δηλαδή θεωρεί τόλμη
την απόσχηση του νου από το εν, αλλά και των ψυχών από το νου. Είπαμε το τριαδικό σχήμα είναι εν, νους και ψυχή, δια απορροής και λόγω της αγαθότητας του ενός προκύπτει ο νους και από το νου προκύπτει η ψυχή, η οποία θεάται, έχει μία μεθόριο σχέση, από τη μία θεάται το νου, από την άλλη τον υλικό κόσμο. Αυτές οι κινήσεις της απορροής, της διαδικασίας απορροής, γι' αυτό επιμένω στο βιβλίο, το δείχνω, στον Ευρωδελμικό του Βάρης, ο οποίος είναι κορυφαίο βιβλίο. Σε αυτές, λοιπόν, αυτές τις κινήσεις, λοιπόν, ο Πλωτίνος τις ονομάζει τόλμα, τόλμη. Και βεβαίως και το κακό που είπαμε, εξηγήσαμε την οντολογία του στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στην γνωστικούς. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι κακό δεν υπάρχει στον θείο κόσμο, αλλά μόνο στις ανθρώπινες πράξεις. Για μας έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή διάβολος, αριμάν, σατάν κλπ. Αυτό το λέω γιατί. Αυτή είναι μια καινοτομία την οποία έφερε η θρησκεία του Ζωροάστρη, η αρχαία πρεσική θρησκεία. Την αναφέρει πάρα πολύ ωραία ο Διογένης ο Λαέρδιος στους δύο φιλοσόφους. Είναι η πρώτη θρησκεία η οποία εισάγει στην περιοχή του Μεσογείου, η αρχαία πρεσική, η οποία έχει δύο καινοτομίες. Πρώτον τον αριμάν ως θεό του κακού και δεύτερον ότι το θείο πρέπει να το λατρεύουμε ανυγονικά. Γι' αυτό και οι Πέρσες κατέστρεψαν τα ιερά στην Ακρόπολη. Από τη Σέβια τα κατέστρεψαν όταν πήγαν στην Αθήνα και βρήκαν τους ιερείς του προηγούμενου Παρθενώνος οχυρωμένους μέσα στα κλίνα τείχη. Θεώρησαν ασέβεια αυτό το πράγμα. Αυτές είναι οι δύο καινοτομίες που εισάγει η αρχαία πρεσική θρησκεία, εισάγει τον Αριμάν, η οποία πέρασε μέσω του Εβραϊσμού στο Χριστιανισμό και στους γνωστικούς. Στους γνωστικούς μάλιστα ο κακός θεός λέγεται Σοφία. Και εδώ δημιουργεί ένα μπλέξιμο. Καθώς η Σοφία ως σοφροσύνη σε εμάς είναι μία αρετή. Να πούμε ότι ένας Γερμανός μελετητής, ο Χάρντερ, έγραψε ένα άρθρο το 1936 στο περιοδικό Hermes, «Eine neue Schrift Plotins». Μία νέα γραφή, ένα νέο σύγγραμμα του Πλωτίνου. Αυτός τι έκανε. Παρατήρησε ότι τέσσερις πραγματείες από διαφορετικές ενεάδες, γιατί οι ενεάδες κατατάσσονται όπως κατά θέμα, όπως τις κατέταξε ο Πορφύριος, αλλά και χρονολογικά. Παρατήρησε λοιπόν ότι υπάρχει μια χρονολογική ενδοσυνάφεια της 31ης, της 32ης και της 33ης πραγματείας, οι οποίες κατ' ουσίαν αποτελούν οι τρεις πρώτες τις βάσεις της εναντίον των γνωστικών τελευταίας πραγματείας. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι η περιφύσεως και θεωρίας και του ενός. Αναφερθήκαμε στη θεωρία, την ίδια θεωρία, της ενεάδος τρίτης. Η περί του νοητού κάλους της ενεάδος τέμπτης και η ότι ουκέξω του νου τα νοητά και περί τα αγαθού της ενεάδος πέμπτης επίσης, οι οποίες είπαμε αποτελούν την εισαγωγή και την ενάτη πραγματεία της Δευτέρας Ενεάδος, που ξαναδείχνουμε αυτό, της προς τους γνωστικούς πραγματείας του Πλωτίνου. Αυτές τις τέσσερις ενεάδες ο Χάρντερ τις ονόμασε το μεγάλο βιβλίο, την Gross Schrift στα γερμανικά. Και βεβαίως υπάρχει και η έγκυη εκδοχή, δεν υπάρχει τώρα, θα το δείξω. Έχει προηγηθεί αυτό το βιβλίο του Γιάννη Ζαβάρα από τις εκδόσεις Δοδόνη, το οποίο αναφέρεται στο μεγάλο βιβλίο, το Gross Schrift. Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή την παρατήρηση του Χάρντερ και έχει μια πολύ ωραία εισαγωγή και τις τέσσερις αυτές πραγματείες σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Επιτροχάδι. Συμπεράσματα. Η προσπάθεια του Πλωτίνου αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία αποκαλύψεως των διδασκαλιών και των μεθόδων όσων επαγγέλλονται όπως η νοστική
σωτηρία δια της γνώσεως των μυστηρίων, δίθεν. Τα οποία μυστήρια δεν γνωρίζουν. Τέτοιους τους αυτοδιδασκάλους έχουμε και στις μέρες μας. Μην πούμε ονόματα. Η Μαρία βλέπω ότι ξέρει, κατάλαβε ότι γνωρίζει πολλούς. Σωτήρες. Είναι ανοιχτά τα σύνορα εκείνη περίοδο και σειραίων οι εξ Ανατολών σωτήρες των μυστικοθρησκευτικών τέλος πάντων αιρέσεων πολλών. Η γνώση αυτή παρέχεται μόνο στους εκλεκτούς, λένε οι γνωστικοί. Και τις ορθοσοκίες της σημερινή τα ίδια λένε. Γι' αυτό εξετάζεται και αξιολογείται από τον Πλοτινό. Ο όρος εκλεκτός είναι όρος των γνωστικών. Χωρίζουν τους ανθρώπους σε τρία επίπεδα. Η πιο η εντός των... η εσωτερική ονομάζεται εκλεκτή. Το γνωστικό κήρυγμα, γιατί κήρυγμα είναι, δεν είναι φιλοσοφία, απεδείχθη επικίνδυνο για την ελληνική φιλοσοφία. Δυστυχώς. Διότι για να επιτύχει μια έντυπη μέτρο νομοποίησή του, ανέμειξε το ακαθόριστο περιεχόμενό του με όρους τους οποίους συζήγαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν και οι αιρεσιολόγοι, δηλαδή οι επίσημοι φωνή της Εκκλησίας, οι οποίοι σύναψαν τη γνωστική διδασκαλία με την ελληνική φιλοσοφία. Όταν λέει το γνωστικό Ευαγγέλιο του Θωμά, το οποίο θεωρείται στα απόκρυφα, αν απευθύνεται ένας ο Θωμάς στον Ιησού και του λέει είσαι φιλόσοφος και νοητός άνδρας και συνετός άνδρας, αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση αμέσως με τη διδασκαλία του Παύλου και η επίσημη της Εκκλησίας ότι η φιλοσοφία είναι εκείνη απάτη στην προσφυγική της επιστολή. Παρ' όλα αυτά κάνει ζημιά στο εσωτερικό της ελληνικής φιλοσοφίας, διότι διασπείρει μια σύγχυση. Και κλείνω. Κατακλείδωσε λόγου. Ο Πλοτίνος ακολουθούντας τα βήματα του Κέλσου γενιάζει μια γενικευμένη επίθεση επί φιλοσοφικού επίπεδου εναντίον ενός σωτηρολογικού κινήματος το οποίο θεωρεί επικίνδυνο. Και την φιλοσοφία και τον ελληνισμό. Ο Πλοτίνος μάχεται για τον ελληνισμό. Προμακεί. Ο Πορφύριος, ο Ιουλιανός και ο Πρόκλος θα συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ακόμη και όταν το αποτέλεσμα θα έχει κριθεί. Δυστυχώς ο Πλοτίνος δεν κατάφερε να αποτρέψει αυτού του είδους την εισβολή. Και να πείσει το φιλοσοφικό κοινό του Ιμπέριουμ. Ιμπέριουμ είναι η Μεσόγειος, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τη Μεσόγειο, το κέντρο του κόσμου την περίοδο δηλαδή, και την ορθότητα των απόψεών του. Το Ιμπέριουμ προέρχεται και ο όρος Ιμπεριαλισμός. Το πειραθόμενη δίν και επίν ημίν αυτής, δηλαδή να μιλήσουμε μεταξύ μας, να προσπαθήσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας, που λέει ο Πλοτίνος, στην περί του νοητού κάλους πραγματεία της Πέμπτης Ενεάδος, φαίνεται ότι αποτέλεσε τον απόλυτο κανόνα της διδασκαλίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα ήθελα να πω και πάλι σε ευχαριστώ και στα κλίνη. Όλοι ακούμε για τον Πλοτίνο πόσο δύσκολος είναι. Σήμερα φάνηκε όλο αυτό που εγώ ακούω πάρα πολλά χρόνια, ότι ένας σωστός δάσκαλος, την πιο δύσκολη διδασκαλία, τη δίνει απλά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εσύ είσαι δάσκαλος. Τουλάχιστον όσον αφορά σήμερα τον Πλοτίνο, σε μένα αυτό είσαι. Έχουμε και την κόρη σου την Υπατία. Η οποία θέλει να εμφανιστεί εδώ δίπλα μου. Να εμφανιστεί. Η Υπατία. Και να ανέβει λίγο επάνω για 5 λεπτά να μας μιλήσει η Μαρία η Μαραγκού για τα δικά της βιβλία. Επιλεξή Μαρία μου, μια και είσαι εδώ σήμερα. Εγώ σας περιμένω στο περίπτερο 170-172. Σας ευχαριστώ όλους πάρα μα πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, εσένα κυρίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους κάκτος. Και τα λέμε σε λίγο στο περίπτερο. Και βεβαίως πάντοτε να πούμε ότι η Ενεάδα είναι στο περίπτερο. Ναι, βεβαίως. Μιλήσαμε σήμερα για την Ενεάδα, τον τόμο 2. Είναι όλα τα βιβλία σε προνομιακές τιμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πολύ ωραίο βιβλία, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και για την κυρία εδώ, που είναι λάθος η επιλογή του. Είναι εδώ.
τόσο φλοβοή εδώ. Δεν είναι φυλάξα, ναι. Ναι, ένα άλλο μέρος, την επόμενη φορά να είναι γνωστό. Αδικήθηκε στο άσφαλο. Δεν πειράζει, μην με λέτε εδώ. Δεν επιλέξαμε εμείς το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ μπορεί να αλλάξει. Να. Αν να αλλάξει, το είμαστε ευέλικοι. Να πήγαινε 100 μέτρα την ώρα. Εντάξει, να πούμε. Έχετε δίκιο. Κρίμα, δάσκαλε. Δεν πειράζει, λέει δάσκαλε. Άκουσε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πριν ξεκινήσει, Μαρία, ναι. Καθαρή είναι τη δεύτερη. Σε ποια κατηγορία από του κόμματο του κύριου Πατέρα, τι. Η καθαρή, οι οποίοι είναι συνεπείς αυτό που λένε, έχει σημασία το βεβαίω. Η γνωστική είναι μια συσχολή η οποία έχει συνέπεια σε αυτό που λέει. Μπορεί εμείς να είμαστε αντίθετοι ως Έλληνες και να. Γιατί εμείς είμαστε λάτρες του μέτρου. Μέτρων άριστον. Να το πω ότι πρέπει να είμαστε. Καθαρή λοιπόν είναι το μέτρο στην Αγία Ελλάδα είναι ως αντίθετο το γεωργιακό πάθος. Όχι, είναι ως αντίθετο στην Αγία Ελλάδα. Κατά την γνώμη. Το απολώνει και το γεωργιακό. Όχι, διαφωνώ μαζί. Εντάξει, μην το πάμε εκεί να επιστρέψουμε στους καθαρούς. Η καθαρή είναι μια γνωστική αίρεση του 12ου αιώνος. Δηλαδή την περίοδο του Φραγκίσκου της Ασίζης, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ίσως ο μοναδικός που φέρει επαξίως τον τίτλο του Αγίου. Μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, ο Φραγκίσκος, οι καθαροί, οι οποίοι ζουν εκείνη την περίοδο, αποτελούν μία γνωστική σχολή, η οποία είναι, μάλλον, συνδέεται με τη μία ακραία μορφή των γνωστικών, η οποία είναι πλήρως ασκητική, είναι απολύτως ασκητική. Σε αυτή την... Νομίζω αυτή δεν είναι. Τώρα για του ειδικού άνθρωπου τη Γαλλία δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να σταματήσω. Αλλά απλώ το χρησιμοποιήσω γιατί θυμάμαι, θυμήθηκα αυτό το κομμάτι από το βούλιο του Δαρουδάκη. Υπάρχει κάποιο άλλο φίλο που είναι ξεκίνηση, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ξεκινήσω ετυμολογικώ με το διδάσκαλο. Μια που όλοι λένε και το πιστεύω και εγώ αυτό το χαρακτηρισμό ότι αξίζει, το δηλώνω το Κωνσταντίνο, γιατί διδάσκαλος είναι αυτός που δίδει τη γνώση και ασκεί με το παράδειγμα του. Δεν μπορεί να δίδεις γνώση για αυτό που λες και πρεσβεύεις να μην το εφαρμόσεις στην πράξη. Ο Κωνσταντίνος θεωρώ λοιπόν, όπως είναι και το όνομά του Κωνσταντίνος, σταθερός δηλαδή της αξίας, έτσι, constant, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή τη μορφή του σωστού διδασκάλου, γιατί παρόλο που θα μπορούσε όπως κάθε ένας ιδιαιτέρως τεχνοκράτης, δηλαδή προερχόμαστε και οι δύο από ένα χώρο πολυτεχνείου, έτσι μηχανολόγος και χημικός μηχανικός εγώ, όμως μας άγγιξε κάτι άλλο. Πέρα από τον αριθμό και πέρα από την τεχνολογία και όλο το τεχνοκρατικό αυτό ύφος που ζήσαμε, ας πούμε, στα αθλητικά μας χρόνια, μας άγγιξε η ουσία του πράγματος. Και αυτό το εργαλείο της ουσίας είναι ο λόγος. Και ξέρετε, ο μάστορας είναι καλός, τα εργαλεία κάνουν, λέει, τον καλό μάστορα. Και θα έλεγα ότι τα μεγάλα διανοήματα απαιτούν μια πολύ ψηλού επίπεδου γλώσσα. Όσο και να είσαι ψηλά διανοούμενος, αν δεν χρησιμοποιήσεις το σωστό εργαλείο, δεν μπορείς να εκφράσεις το βάθος ουσίας. Και αυτό το εργαλείο λέγεται ελληνική γλώσσα. Να σας θυμίσω ότι μέχρι και η αποκωδικοποίηση της συγγραμμικής β' γίνεται από έναν αρχιτέκτονα. Ούτε από φιλολόγους, ούτε από αρχαιολόγους. Άνθρωποι λοιπόν που έχουν περάσει από τον αριθμό, μπορούν να εκτιμήσουν τι σημαίνει λόγος.
γιατί αυτός ο Έλλην λόγος είναι μαθηματικά σκέτα. Όταν μιλάμε για τα θεολογούμενα της αντιμιλής του Ιαμπλίκου που ανέφερες, παίρνει τις λέξεις και τις κουμπώνει με μαθηματικές έννοιες. Αυτό το πράγμα, το μεγαλείο, το έχει μόνο ελληνική γλώσσα. Και εγώ, αυτό η πορεία μου που με έφερε να ασχοληθώ με το λόγο, αν και ξεκίνησα από το Πολυτεχνείο, διαπίστωσα με τα λόγου γνώσεως ότι οτιδήποτε ισχύει στο μεγάκοσμο, στην αστρονομία ας πούμε, ισχύει και στο μικρόκοσμο. Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι το χημικό άτομο είναι ίδιο με το ηλιακό μας σύστημα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι είναι και το ίδιο με το ψυχικό άτομο. Όσο την ψάχνεις λοιπόν και εμπαθύνεις, βλέπεις ότι εν το πάν. Και αυτό που σου δίδεται σε αυτή την εξάρτηση, το φοβερό εργαλείο, το τιμημένο, το θεϊκό της ελληνικής γλώσσας, απλά σκέφτεσαι ότι αυτό θα σου οδηγήσει στην ανακάλυψη των διασυμπαντικών κωδικών. Αυτοί οι κώδικες λοιπόν που υπάρχουν, το πώς ο δημιουργός έφτιαξε τον κόσμο, τι είμαι εγώ, τι έρχομαι στην ενσάρκωση να κάνω, τι είναι το εν, τι είναι το ον, γιατί το ε γίνεται όμικρον, ξέρω εγώ, τι παναπιοντική πορεία. Όλα αυτά, όταν τα αναλύσεις μέσα από την ίδια τη γλώσσα και μέσα από τις ίδιες τις λέξεις, με μαγικό τρόπο οδηγείσαι στην ουσία και είναι σαν ένα τεράστιο πάθι που βάζεις στα κομμάτια του απάνω. Ξεκινώντας λοιπόν εγώ τη μελέτη μου από το γραντήλο που σας έχω πει και άλλες φορές, που είναι ακριβώς το σχέδιο κατασκευής αυτού του θείου εργαλείου που λέγεται ελληνική γλώσσα, εκεί διαπίστωσα ότι αναφέρει ο Σωκράτης ότι το βασικό παράδειγμα, αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στην ανακάλυψη αυτού του σχεδίου κατασκευής της γλώσσας, είναι ο Όμηρος. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, για να έρθουμε σε αυτό που είπατε οι φίλοι μας, η Ελευθερία, στο έργο που έχω κάνει εγώ, σκέφτηκα ότι και ο Όμηρος δεν μπορεί παρά να μας δίνει τις κώδικες του μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιεί σε αυτό το θεϊκό εργαλείο, σε αυτό το ΤΑΕΜ. Και έτσι, παίρνοντας μία-μία λέξη, στην κυριολεξία σαν κέντημα της ραψοδίας Γιώτα, την οποία ξεκίνησα, είδα ότι το όλο νόημα του Ομήρου είναι η πορεία της ψυχής μέσα στην ύλη, αυτό που λέμε οντική πορεία, από το εν, το οποίο προσέξτε αρχίζει από έψιλον, γιατί είναι σαν ένα σημείο και στην αρχαία Ελλάδα το έψιλον έτσι το γράφανε, ένα σημείο με τρεις ακτίνες. Το γράφανε έτσι, το σημείο από το οποίο ξεκινάνε τις ακτίνες. Από το εν λοιπόν, το κοσμικό νου, που θέλετε πάρτε, το ταγαθόν, του Πλάτωνος, ξεκινάει η απορροή μιας ουσίας, η οποία πάει στα νοητά, στους δαίμονες, στο ενδιάμεσο επίπεδο και στους ανθρώπους κάτω. Αυτό λοιπόν, η πορεία αυτής της ουσίας λέγεται οντική. Γιατί λέγεται οντική, γιατί το εν γίνεται ον, γιατί από τη στιγμή που εκπέμπεται κάτι από το εν, πρέπει να κάνει ένα κύκλο μέσα από την ύλη και μέσα από τα άκρα της δημιουργίας, να περάσει όλη τη δημιουργία, και τότε το έψιλον γίνεται ο μικρόν. Είναι ένας μικρός κύκλος. Αυτό το λέμε οντική πορεία. Αυτή λοιπόν η πορεία της ουσίας μέσα από το μείον, το οποίο λέγεται ύλη, εντάξει, αυτό είναι ακριβώς και η τιτανομαγεία, δηλαδή οι τιτάνες σπάνε σε διάφορες μορφές, δεν είναι ένα και ακέραιον, δεν είναι άπλουν, όπως λέμε στην ετυμολογία του Απόλλωνος, όπως είναι το εν, είναι πολλαπλώτης. Σε αυτό το λοιπόν το πολλαπλασιασμό των δυνάμεων και την πολλαπλότητα, κινδυνεύει σε εισαγωγικά να χαθεί η ουσία. Αυτή είναι η τιτανομαχία, γιατί τελικά μέσα στην πολλαπλότητα που τίταν, των τομών δηλαδή, τέμνο. Επειδή ο κόσμος μας είναι μορφοκλασματικός, είναι δηλαδή φράκταλ, ότι είναι πάνω και κάτω και παντού, καταφέρνει σε αυτό το μικρό κομματάκι από το πολύ σπάσιμο, όσο και να σπάσει από το εν,
και να υπάρχει, ας πούμε, ένα δημιούργημα, αυτό μέσα του φέρει το σπόρο της ουσίας. Και η λεγόμενη τιτανομαχία, η νίκη των θεών επί των τιτάνων, είναι ότι μέσα σε αυτή την οντική πορεία στο μειών, η ουσία κατορθώνει να φυλαχθεί και όλο αυτό το λέμε κόρη, καθαρό της ουσίας κατά πρόπλον, η κορική σειρά, η Άρτεμις, η Περσεφόνη και η Αθηνά, φροντίζει να το διατηρήσει. Η Άρτεμις, δείχνοντας την αρετή, γιατί αν δεν είναι η ψυχή ενάρετη δεν μπορεί να βρει την ουσία, αρεταρτέ, αρετή σύστο, η Άρτεμις, η Περσεφόνη μέσα από τον κύκλο των ενσαρκώσεων, φέρεις γαραή και πάντα φωνεύεις, ορθικός ύμνος Περσεφόνης, τους παίρνεις όλους τους ζωή και τους παίρνεις, γιατί χωρίς ενσαρκώσεις δεν έχεις την εμπειρία αυτής της ύλης για να μπορείς να μαθητεύσεις αυτή. Και μετά η Αθηνά, η οποία σε παίρνει ήδη εκθεωμένο, η σοφία. Αυτή λοιπόν η οντική πορεία της ψυχής μέσα στην ύλη και της διατήρησης της ουσίας, η επιστροφική πορεία στο εν, λέγεται Οδύσσιο. Αυτό λοιπόν έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω μέσα από τις λέξεις του Θείου Έπους, ενός ποιητή, ο μυρός της φυλής, που είναι ο στυλοπάτης, όπως είναι και τα δικά μας πόδια, οι μυροί που μας στηρίζουν. Και δεν είναι υπερβολή να πω ότι όποιος εντρυφήσει στον όμηρο γίνεται ο μυρός του. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μια λατρεία. Το άλλο που έχω γράψει το βιβλίο, το πρώτο είπαμε είναι Οδύσσια, το κοσμικό ταξίδι της ψυχής. Το δεύτερο, από τον Οδυσσέα του Ομήρου στον Οδυσσέα Ελίτη, αυτή η πορεία ενός ήρωα, γιατί ήρωος είναι τελικά η πτεροφυλμένη ψυχή. Στον Κρατήλο λέγεται ήρωος, δίνει δύο ετυμολογίες, από το έρος, γιατί είναι τέχνα έρωτος θεού με θνητό, έτσι η θεάς με θνητό ή θεού με θνητή, και το άλλο είναι από το ήρη, που σημαίνει λέω, εξού και δύο στα γαλλικά. Έτσι, το ήρη λοιπόν είναι η ουσία ρη, ρε η ουσία. Και ρε είμαστε του λόγου, γι' αυτό σημαίνει λέω. Έτσι. Αυτή λοιπόν η ήρωση είναι αυτή που τιμάνε το λόγο και είναι τέχνα έρωτος, γιατί εμπνέονται από το θείο έρωτα και φτεροποιείται η ψυχή τους και φεύγει πάνω. Ο Οδυσσέας λοιπόν είναι ήρωας της φυλής, ότι είναι οδόν ψεύων δια της υγρότητος. Δηλαδή αυτός που αναζητά την οδό της θεώσης μέσα από την κάθαρση του συναισθήματος. Ένας άλλος ήρωας, σύγχρονος, τον οποίο τιμώ τα μέγιστα, μίστης, είναι ο Ελίτης. Είναι η ελίτ του πνεύματος της φύσης, θα λέγαμε. Και η αλεπουδέλης, ξέρεις. Ο Οδυσσέας κι αυτός. Η Αλεπού είναι ιερών ζώων του Ερμού. Ο δε Οδυσσέας έχει παππού τον Αυτόδικο, ο οποίος είναι στη σειρά του Ερμού. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο Ελίτης τι κάνει, δηλώνει μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμυγιές του ομήρου. Και είναι ένας σύγχρονος ήρωας και ο ίδιος, όπως έχω αναλύσει σε άλλες ομιλίες. Είναι ήρωας του αλβανικού μετόπου, είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο ποιητής που εμπνέεται από το σκοτωμό των άλλων και λέει ύμνος. Είναι στην πρώτη γραμμή αρχιπολοχαγός. Και κινδυνεύει η ζωή του, παίζεται κορώνα γράμματα από τη φόβη πυρετό, από ένα τύφο που έχει πάθει και κάνει πυρετό 40 για 40 συνεχόμενες μέρες και τον έχουν ξεγραμμένο. Και γι' αυτό δηλώνει και ο ίδιος, έζησα το θαύμα της Αλβανίας και γλίτωσα από ένα θαύμα. Αυτός λοιπόν που νιώθει την ανάσα του θανάτου πάνω του, αυτός μπορεί να δει την ουσία της ζωής. Και μέσα από τα βήματά του, τα μυστηριακά τελείως, αναλύοντας τα, έχω πάρει 12 επιλεγμένα βήματα, τα οποία είναι τραγουδισμένα, χιλιοτραγουδισμένα, και έχω αναλύσει ένα-ένα στίχο και κουμπώνουν οι κώδικές του ακριβώς στους κώδικες του Ομήρου. Έτσι και οι δήλωσεις. Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο αυτό, από τον Οδυσσέα του Ομήρου στον Οδυσσέα Ήδη, είναι αυτό το δίδυμο έργο με την Οδύσσια, λες και ήταν πραγματικά δίδυμα τέκνα, όπως έγινε αυτό, και το οποίο βεβαίως μπορείτε να δείτε στο κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και...
να είμαστε όλοι καλά και να μην ευχαριστώ, Μαρία, να είσαι καλά. Άμα δεν μπορεί να συνεχίσει το κάτω.